Η συμμετοχή μας στις εκλογές του Εμπορικού Συλλόγου σηματοδοτεί τη δράση μας μέσα από τους φορείς, τους μαζικούς φορείς, προκειμένου να συμμετέχουμε στην προσπάθεια που καταβάλουν οι αυτοαπασχολούμενοι και μικροί εμπόροι για την παρουσία μας μέσα στο χώρο του εμπορίου και την εξασφάλιση του οικογενειακού μας εισοδήματος. Οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί είναι εντελώς απαγορευτικές για την παρουσία μας στον χώρο αυτό και εμείς έχουμε πιστεί ότι το μόνο που μπορεί να μας κρατήσει μέσα είναι η ενότητα και η μαζική συμμετοχή όλων μας έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε το καθημερινό μας βαλάντιο για την οικογένειά μας. Η διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου βλέπουμε ότι προσπαθεί με διάφορα, αφού απέτυχε στην Γενική Συνέλευση να περάσει το να ψηφίζει ο κόσμος με 30, 40, 50 έως και 80 ευρώ είδαμε να ζητάει από τον κόσμο, αφού αυτό δεν πέρασε γιατί ο λαός, οι εμπόροι διεκδίκησαν και κέρδισαν να ψηφίζουμε όλοι με ένα 10 ευρώ, τώρα προσπαθεί με διάφορα φακήρικα να εξαφανίσει μέλη από το Μητρό των Συλλόγων. Μας παρουσίασε ένα Μητρό κουτσουρεμένο και μας έδωσε τώρα να καταλάβουμε ότι αυτοί θα κανονίσουν ποιοι θα είναι και ποιοι δεν θα είναι αυτοί που έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν. Δεν έχει κανένας δικαίωμα να πειράζει το Μητρό του Συλλόγου. Δεν μπορεί κανείς να το κάνει αυτό και αν νομίζουν ότι θα περάσει αυτό, είναι βαθιά γελασμένοι. Ο κόσμος, όπως η Γενική Συνέλευση τους γύρισε την πλάτη και δεν πέρασε την πρότασή τους, ο ίδιος κόσμος θα τους ξαναγυρίσει την πλάτη στις εκλογές και θα στηρίξει υγιείς και συνεπείς αγωνιστικές δυνάμεις, όπως είναι η αγωνιστική συνεργασία. Τους καλούμε όλους, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, 21, 22 και 23 του Ιούνιου, να έρθουν και να στηρίξουν την παράταξή μας που με συνέπεια υπερασπίζεται τα δικαιώματα του έμπορου, του μεροκάματου, του αυταπασχολούμενου και όλων των μικρών κατασηματαρχών. Με βάση την υπάρχουσα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με τους άλλους υποψηφίους στις επερχόμενες εκλογές του Εμπορικού Συλλόγου, εμείς καλούμε τον κόσμο να στηρίξει την αγωνιστική συνεργασία. Είναι απαράδεκτη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με ευθύνη όλων των άλλων δυνάμεων. Και η αγωνιστική συνεργασία είναι η μοναδική πολιτική δύναμη μέσα στον Εμπορικό Σύλλογο που και το προηγούμενο διάστημα αλλά και το επόμενο θα δώσει όλες τις δυνάμεις για να μαζικοποιηθεί ο Σύλλογος, να μπορέσει να διεκδικήσει τα προβλήματα που καίνε το μικρό επαγγελματία, το βιοπαλαιστή και τον έμπορο, σε αντίθεση τώρα με τους μεγαλοκαρχαρίες και τα συμφέροντα τα οποία εξυπηρετούν οι υπόλοιπες παρατάξεις. Και γι' αυτό τον λόγο καλούμε τον κόσμο να στηρίξει μαζικά την αγωνιστική συνεργασία και να τους γυρίσει την πλάτη. Όσο αγωνιστική συνεργασία εμπόρων Πάτρας, καλούμε τον κύριο Βαγενά και την παράταξή του να δώσει το σωστό μητρό στην Εφορευτική Επιτροπή, έτσι ώστε να γίνουν εκλογές 21, 22, 23 του μήνα.